Παμανόγια είναι ο κύριος Μανώλης Βρέντζος, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Ανογείων. Πλημμύρισε και από κόσμο η περιοχή του Σαββατοκύριακο, σωστά, αντιδήμαρχε? Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, είχε κόσμο, αν και η κακοκαιρία ήταν, είχε ακόμα μέχρι την Κυριακή, είχε πολύ κόσμο στο Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες άγγιξαν μέχρι και μείον 3 βαθμούς, 14 Μαρτίου και 13 Μαρτίου, και ο παγετός πολύ επικίνδυνος. Γι' αυτό άλλωστε και αύριο θα παραμείνουν πιστά τα σχολεία, κυρίως λόγω παγητού. Και γι' αυτό συνιστούμε την προσοχή κυρίως στους πεζούς. Γιατί μπορεί να τελειώσει το φαινόμενο για το χιόνι, αλλά οι θερμοκρασίες δεν ανεβαίνουν από ό,τι λένε οι προβλέψεις. Μάλιστα. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Είμαστε στον τόπο του Βοσκού, ναι. Είμαστε πιο πάνω από το χωριό. Ναι. Πίσω μας είναι η Ντελίνα και το Ανογιανό Αόρι που λέμε. Και φαντάζομαι έχει κρύο τώρα εκεί. Τώρα έχει ένα βαθμό, αλλά η αίσθηση είναι μείον 3. Είναι μείον 3. Για να κρυώνει τώρα εκεί Ανογιανό σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν πρέπει να πλησιάσουμε καν. Ναι, αλλά πήγε καλά τώρα, όπως σας άκουσα και πριν, από ό,τι λένε, προβλέπεται κι άλλο κύμα Σαββατοκύριακο. Ναι. Και από ό,τι βλέπετε, ο Μάρτης όλος θα είναι έτσι. Αλλά θα το παλέψουμε. Αναφορικά τώρα με την επισκεψιμότητα που είπαμε στην αρχή, υπάρχουν και τα ωφέλη, ξέρετε, του λευκού τοπίου. Ότι ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες, κριτικοί από κάθε περιφερειακή ενότητα έρχονται σε περιοχές όπως τα Ανόγια, το Οροπέδιο. Με αποτέλεσμα να έχουμε και τόνωση της ντόπιας, τοπικής επιχειρηματικότητας, των καταστημάτων εστίασης. Σαφώς, σαφώς. Ο χιονιάς και, εντάξει, και ζημιά κάνει ιδίως στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες μας. Αλλά έχει, όπως είπατε, έρχεται κόσμο στο χωριό, κινείται και η τοπική οικονομία. Δεν έχουμε παράπονο. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τα προβλήματα, στο Οροπέδιο διαχειρίσιμη κατάσταση, παρέμειναν οι δρόμοι ανοιχτοί, ηλεκτροδότηση, τηλεπικοινωνίες, το διαχειρίστηκαν καλά, δεν είχαν προβλήματα. Στα Ανόγια τι κυριάρχησε? Και εμείς το ίδιο. Δόξα τω Θεώ, οι δρόμοι δεν παρέμειναν ούτε λεπτό κλειστοί. Ναι. Επίσης, ακόμα και οι κτηνοτρόφοι μας, αν και στο βουνό έκανε σε πολλά σημεία και ένα μέτρο χιόνι, οι κτηνοτρόφοι μας από την πρώτη μέρα τουλάχιστον οι περισσότεροι πήγαν με τα αυτοκίνητα στα επιμειοστάσια τους. Οι δρόμοι και ο επαρχιακός δρόμος Ανόγια Ρέθυμνο και η Ηράκλειο δεν έκλεισε λεπτό, και μέσα στο χωριό εννοείται. Όλα πήγαν καλά, ούτε με το ρεύμα είχαμε κανένα πρόβλημα πάλι και ούτε με το νερό. Μάλιστα. Αναφορικά με τις αντιολισθητικές αλυσίδες, αν κάποιος θέλει να προσεγγίσει την περιοχή των Ανογίων, τα Ανόγια, τι πρέπει να προσέξει, τι πρέπει να αποφύγει? Όπως είπαμε, μπορεί να σταμάτησε το χιόνι, αλλά οι θερμοκρασίες δεν θα ανέβουν και ο κίνδυνος του παγετού είναι πολύ δυνατός. Οπότε συνιστούμε και στους οδηγούς μεγάλη προσοχή, αντιολισθητικές αλυσίδες και πολύ σιγά, και στους πεζούς, και ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, γιατί συνήθως ο παγετός έχει τα ατυχήματα. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν με τον παγετό, βέβαια. Προσοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Για ακόμα μία φορά, βέβαια, γνωρίζουμε, έχουμε πάρει και μηνύματα τώρα από την περιοχή των Ανογίων, μας παρακολουθούν εκεί.